Παναγιώτα Τσούγκα είναι μία από τις 2.500 εκπαιδευτικούς που πέρυσι τον Ιούλιο η κυβέρνηση τους έθεσε σε διαθεσιμότητα. Κάτι που είχε αντίκτυπο όχι μόνο στους ίδιους αφού βρέθηκαν στην αβεβαιότητα, αλλά και στους μαθητές αφού υποβαθμίστηκε η εκπαίδευση ενώ σταμάτησαν συγκεκριμένες ειδικότητες. Από τότε μέχρι τώρα κοντεύουμε σχεδόν να κλείσουμε χρόνο, είμαστε σε παρατεταμένη διαθεσιμότητα με σκοπό, όπως υποσχέθηκε ο πρώην Υπουργός και η κυβέρνηση, να μπούμε σε ένα καθεστώς κινητικότητας. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό που έγινε στις 22 Μαρτίου είναι να ανακοινώσει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ουσιαστικά την απόλυση 85 συναδέλφων μας, οδηγώντας τους σε ομοιρία, γιατί αυτοί οι 85 σε όλη την Ελλάδα συνάδελφοί μας δεν πληρώνονται, αλλά δεν τους έχει σταλεί και η διαπιστωτική πράξη απόλυσης. Οι υπόλοιποι περιμένουμε θέσεις κινητικότητας, οι οποίες μας τις έχουν υποσχεθεί, έχουν βγει σε πίνακες, όμως γίνεται τέτοιο κομφούζιο σε αυτούς τους πίνακες όσον αφορά λάθη στις θέσεις αυτές, λάθη στον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν στις διάφορες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα δεν δόθηκαν θέσεις επαρκής για τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους, για τα δεύτερα πτυχία. Όσον αφορά στο νέο υπουργό, όπως λέει η κυρία Τσούγκα, δεν έχει δεσμευτεί. Δεν δεσμεύτηκε για τις απολύσεις. Δεν πήρε θέση για το τι θα κάνει με αυτούς τους 85 συναδέλφους μας. Ανακοίνωσε κάθετα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσουμε στα σχολεία και να ξαναδημιουργηθούν ειδικότητες, ενώ είπε ότι αυτές χρειάζονται και υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είπε, μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί όσον αφορά τις θέσεις κινητικότητας. Δεν όμως απέκλεισε το θέμα των απολύσεων. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν πάνω απ' όλα το δικαίωμα στην εργασία και δεν θέλουν να χαθούν ειδικότητες όπως αισθητικής, κομωτικής, εφαρμοσμένων τεχνών και υγείας και πρόνοιας. Πιστεύουμε ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι. Και αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, κυρίως το δικαίωμά μας στην εργασία. 80% των γυναικών είναι των ανθρώπων που δούλευαν στην δημόσια τεχνολογική εκπαίδευση είναι γυναίκες. 80% είναι μαθήτριες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν που να πάνε. Του χρόνου δηλαδή δεν θα έχουν ανάλογες ειδικότητες όπως είναι ειδικότητες αισθητικής, κομωτικής, εφαρμοσμένων τεχνών, υγείας και πρόνοιας να επιλέξουν για να μπορέσουν να έχουν ένα μέλλον. Επίσης το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά αυτά που τελειώνουν φέτος τους αποκλεί να δώσουν ξανά του χρόνου. Εφόσον δεν θα υπάρχουν ειδικότητες, δεν θα υπάρχουν καθηγητές. Ας βρει μια λύση. Το κυριότερο είναι, και μας κάνει εντύπωση, ότι ο Υπουργός δεν ψήφισε, ο συγκεκριμένος Υπουργός, το νόμο αυτό στις 17 Ιουλίου πέρυσι του 2013 που ψηφιζόταν στη Βουλή. Θεωρεί ότι είναι λεωφόρος η τεχνολογική εκπαίδευση, αλλά από όλα αυτά δεν τολμά να διορθώσει το λάθος. Γιατί είναι μεγάλο λάθος αυτό.